της κυβέρνησης συνολικά, αλλά και ιδιαίτερα του Υπουργείου Υγείας, γιατί θα αναφερθώ μόνο στην τροπολογία του Υπουργείου Υγείας που ρυθμίζει διάφορα ζητήματα θητείας των νοσοκομειακών γιατρών και επαγγελμάτων υγείας, καθώς και ρυθμίσεις σχετικά με τα φάρμακα. Το Υπουργείο Υγείας συνεχίζει ακάθεκτο την πρακτική, την απαράδεκτη πρακτική των εμβαλωματικών ρυθμίσεων με τροπολογίες της τελευταίας στιγμής σε άσχετα νομοσχέδια, παρότι μόλις ένα μήνα είχαμε ένα μεγάλο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας και παρότι ετοιμάζεται και άλλο νομοσχέδιο τις προσεχείς εβδομάδες, βλέπουμε να συνεχίζει την τακτική των τροπολογιών σε τέτοια νομοσχέδια. Και μάλιστα τροπολογιών, παρακαλώ λίγο ησυχία κύριε Πρόεδρε, γιατί... και μάλιστα τροπολογιών οι οποίες έρχονται σε ένα άρθρο ρυθμίζοντας διαφορετικά ζητήματα στις παραγράφους, όπου σε άλλα μπορεί κανείς να συμφωνεί και σε άλλα να διαφωνεί. Είναι μια τακτική σκόπιμη για να καλλιεργεί μετά τη θέση ότι δήθεν συνολικά είμαστε αντίθετοι σε όλες τις διατάξεις. Προκύπτουν λοιπόν από την τροπολογία αυτή σοβαρά ζητήματα. Στο πρώτο ζήτημα που έρχεται να ρυθμίσει αφορά την παράταση θητείας γιατρών κλάδου ΕΣΥ. Και αφορά αυτή η διάταξη γιατρούς κλάδου ΕΣΥ που διορίστηκαν μετά την 11 Τρίτου του 9 και κάποιον από αυτούς λοιπόν η θητεία λήγει στις 11 Τρίτου του 14, είναι πενταετής η θητεία, καθώς αφορά και γιατρούς ειδικότητας γενικής ιατρικής βαθμού επιμελητών Β, που διορίστηκαν σε θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, σύμφωνα με τον νόμο 2519 του 97, μέχρι τις 31 Δωδεκάτου του 10, και των οποίων επίσης η θητεία λήγει μετά από 5 χρόνια. Πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, τόσο τον 2519 του 97 όσο και με τον 3754 του 9, μετά την πενταετή θητεία των επιμελητών Β, ανανεώνεται με εσωτερικές διαδικασίες στα νοσοκομεία η θητεία τους και γίνονται πλέον μόνιμοι. Δηλαδή μονιμοποιούνται μετά την πενταετή θητεία τους οι επιμελητές Β με εσωτερική διαδικασία που γίνεται στα νοσοκομεία, χωρίς να χρειάζεται κανένα διορισμός Συμβουλίου Κρίσης. Γίνεται δηλαδή εσωτερική διαδικασία στον τομέα που ανήκει ο γιατρός, παθολογικό ή χειρουργικό, και χωρίς φυσικά να υπάρχει κανένα κόστος από αυτή την μονιμοποίηση. Έρχεται λοιπόν τώρα το Υπουργείο Υγείας και αντί να δώσει το πράσινο φως για να συνεχιστεί ομαλά αυτή η διαδικασία που γίνεται μέχρι σήμερα, της μονιμοποίησης δηλαδή των γιατρών αυτών, με το αιτιολογικό ότι κάποια νοσοκομεία, κάποιες διοικήσεις έχουν φέρει ερωτήματα όσον αφορά διάταξη του νόμου 3754 του 9, που δήθεν κατά την ερμηνεία τους δεν αφορούσε τους νέους διορισμούς μετά το 9. Αντί λοιπόν να στείλει μια εγκύκλιο που να καλύπτει όλους τους γιατρούς και να συνεχιστεί κανονικά η διαδικασία μονιμοποίησης, η οποία όπως είπαμε δεν απαιτεί τίποτα το ιδιαίτερο, έρχεται και παρατείνει τη θητεία αυτών των γιατρών, μερικών από των οποίων όπως είπαμε η θητεία λήγει στις 11 Τρίτου του 14, δηλαδή σε λίγες μέρες, την παρατείνει για ένα έτος, χωρίς να κάνει καμιά νομοθετική ρύθμιση για να ξεκαθαριστεί το ζήτημα της μονιμοποίησης όλων αυτών των γιατρών που περίπου είναι 1.500 με 2.000 και θα βρίσκονται σε ομοιρία για ένα έτος χωρίς να ξέρουν
Εάν η διαδικασία μονιμοποίησης που μέχρι σήμερα γινόταν αυτόματα, θα συνεχιστεί κανονικά. Πρόκειται λοιπόν περί μιας διάταξης, κατά τη γνώμη μας, πονηρής, και θέλουμε διευκρινίσεις από τον Υπουργό Υγείας, διότι είναι γνωστό ότι η Τρόικα δεν έδωσε το πράσινο φως για καμιά μονιμοποίηση σε δημόσιους υπαλλήλους, και προφανώς το Υπουργείο Υγείας τρέχει σαν καλός, σαν ο καλύτερος μαθητής της Τρόικας να εφαρμόσει αυτές τις εντολές. Και πρέπει εδώ να ξεκαθαριστεί ότι δεν θα απειληθεί η μονιμοποίηση των γιατρών του ΕΣΥ που έχουν συμπληρώσει την πενταετή τους θητεία. Το δεύτερο ζήτημα, το οποίο θίγει η τροπολογία, είναι το ζήτημα της παράτασης του καθεστώτος χορήγησης βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και οδοντιατρικού επαγγέλματος, καθώς και τον τίτλο ιατρικής και οδοντιατρικής ειδικότητας, ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων, καθεστώς το οποίο λέει ότι σύμφωνα με τον νόμο του 4025 του 11, ότι θα χορηγούν πλέον τέτοιες βεβαιώσεις οι ιατρικοί σύλλογοι. Και επειδή οι ιατρικοί σύλλογοι, σύμφωνα και με δικιά τους θέση, δεν είναι έτοιμοι ακόμα να αναλάβουν αυτό το έργο, διότι μέχρι τώρα οι βεβαιώσεις τίτλου ιατρικής ειδικότητας και οδοντιατρικής ειδικότητας δινόταν από τις περιφέρειες, δίνεται παράταση μέχρι το Σεπτέμβρη του τρέχοντος έτους. Το ζήτημα όμως είναι ότι γίνεται αναφορά στο νόμο 4025 του 11, ο οποίος μιλάει για απλά βεβαίωση χορήγησης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και τίτλο ιατρικών ειδικοτήτων, ενώ στην παρούσα διάταξη της τροπολογίας μας αναφέρει ο Υπουργός ότι η παρούσα διάταξη προτείνεται ώστε να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για τους ιατρικούς συλλόγους της χώρας στη νέα τους αρμοδιότητα να διεξάγουν τις εξετάσεις για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος και τίτλο ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων. Πουθενά στο νόμο 4025 του 11, παράγραφος 4, άρθρο 35, τον οποίο επικαλείται αυτή η τροπολογία, δεν αναφέρονται εξετάσεις για χορήγηση βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και για τίτλο ιατρικών ειδικοτήτων. Είναι λοιπόν η τροπολογία έξω τελείως από τις διατάξεις του νόμου τον οποίον επικαλείται. Ο νόμος, η παράγραφος αυτή, να θυμίσω, το 11, αναφέρει γενικώς περί εξετάσεων χωρίς να καθορίζει τι εξετάσεις και για ποιο σκοπό, και πρέπει ο Υπουργός να μας ξεκαθαρίσει ότι ή υπάρχει λάθος. Δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε, κανένας Υπουργός αυτή τη στιγμή δεν είναι στην αίθουσα. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να ξεκαθαριστεί ότι ή πρόκειται περί λάθους διατύπωση στην αιτιολογική έκθεση, ή ο Υπουργός επιχειρεί από το παράθυρο να εισάγει θεσμό εξετάσεων για την άσκηση επαγγέλματος και για την ιατρική ειδικότητα. Πράγμα το οποίο έχει δηλώσει πρόσφατα και έχει βγει διαρρεύση στον τύπο, έχει μάλλον δηλώσει ο ίδιος την πρόθεσή του σε συνεργασία, όπως είπε, με τον κύριο Λοβέρδο, που ήταν ο εμπνευστής των διατάξεων, ότι θέλει να επαναφέρει τη συζήτηση. Παρακαλώ και οι κριτικοί βουλευτές να είναι πιο σιωπηλοί, πιο ήσυχοι. Χανιά και Ηράκλειο, παρακαλώ. Περιμένουμε λοιπόν άμεση απάντηση, διότι ο ιατρικός κόσμος
και οι φοιτητές ιατρικής έχουν χρόνια δηλώσει την κατηγορηματική αντίθεσή τους με το θεσμό των εξετάσεων για άδεια άσκησης επαγγέλματος και για ιατρικές ειδικότητες, και θα βρεθούν σύσσωμε απέναντι σε τέτοιες μεθοδεύσεις, τις οποίες δεν περιμέναμε από το Υπουργείο να φέρνει με τέτοια τερτύπια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς το λόγο, κύριε Νταβλή.